Τώρα, για πάμε να δούμε, κύριε Χατζηβασιλείου, σε ποια φάση βρισκόμαστε με τους γείτονες. Έχουμε τα δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί μετά την μεγάλη καταστροφή. Έχουμε τις υποσχετικές για αλλαγή σελίδας και τις πιέσεις προς την Άγκυρα από το διεθνή παράγοντα στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Αυτή η αλλαγή σελίδας να είναι ουσιαστική και να συνοδευτεί από πράξεις, όχι μόνο λόγια. Έχουμε την πίεση που δέχεται ο Ερντογάν και από τις εξαιτίας της ανθρωπιστικής κρίσης και της καταστροφής, αλλά και της αντιπολίτευσης με φόντο την καταστροφή για τη διαχείριση που έκανε ή δεν έκανε στο πλευρό των σεισμοπλήκτων. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Κοιτάξτε, να πούμε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας είναι ένα καρδιογράφημα. Μέχρι τις εκλογές πηγαίνουμε σε μια ευθεία γραμμή, κύριε Παυλόπουλε. Mm-hmm. Δεν αναμένονται ιδιαίτερες διακυμάνσεις στο επόμενο διάστημα. Θα έλεγε κανείς ότι πηγαίνουμε σε μια τυπική νηνεμία. Η Τουρκία έχει διαχειριστεί μια πάρα πολύ σοβαρή εσωτερική κρίση. Στην ουσία, ο Ερντογάν διαχειρίζεται μια ήττα στο εσωτερικό πεδίο και ψάχνει προεκλογική ρεβάνς. Τα θέματα εδώ είναι δύο. Από τη μία, σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Ελλάδα, είδαμε μια έτσι θετική ρητορική, θα έλεγα. Συγκρατημένη αλλά θετική, την οποία η Αθήνα σημειώνει ως μια καλή εξέλιξη. Όμως προσοχή, είμαστε οραματιστές, αλλά είμαστε μαζί και ρεαλιστές. Mm-hmm. Η Τουρκία πρέπει να επιδείξει συνέπεια και κυρίως συνέχεια στην τακτική αυτή. Κάτι το οποίο στο παρελθόν, αντιλαμβάνεστε, δεν το είχε κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν είναι στο δικό της χέρι να αποδείξει ότι πραγματικά θέλει να περάσουμε σε μια φάση επαναπροσέγγισης. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μέτωπο, ο Ερντογάν ψάχνει μια νέα προεκλογική ρεβάνς. Τον ακούσαμε λοιπόν να ανακοινώνει ένα πρόγραμμα αύξησης μισθών, να απαγορεύει τις απολύσεις στις περιοχές που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, να δίνει επιχορηγήσεις στις τοπικές επιχειρήσεις. Όμως τσιμουδιά για νέο οικοδομικό κανονισμό, δεν ακούμε τίποτα για την ανάγκη αυστηροποίησης του πλαισίου ανοικοδόμησης στην γειτονική χώρα. Άρα λοιπόν η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μπροστά της πάρα πολλά δύσκολα στο εσωτερικό μέτωπο, τα οποία καλύπτει να διαχειριστεί, ειδικά εν ώψη εκλογών. Θα είναι ο δρόμος μακρύς και φυσικά όχι ευθύγραμμος στο επόμενο διάστημα. Αν εκτιμήσει ότι η διαχείριση της καταστροφής με την ημερομηνία των εκλογών, η οποία φαίνεται ότι θα είναι η προκαθορισμένη, έτσι δεν είναι, η 14η Μαΐου, δεν του εξασφαλίζει το πολιτικό κεφάλαιο, γιατί πάει στις κάλπες με την υπόσχεση προς τα εκατομμύρια των σεισμοπλήκτων ότι θα ξαναχτιστούν αυτά που γκρεμίστηκαν και θα ξαναχτιστούν και γρήγορα και η πολιτεία, το κράτος, οι υπηρεσίες, η προεδρία ίδια θα είναι στο πλευρό τους. Αν αυτό δεν του εξασφαλίσει ή διότι δεν του εξασφαλίζει την εκλογική νίκη, μπορεί να ξαναγυρίσει στην προηγούμενη ρητορική? Μπορεί δηλαδή, γιατί είδαμε ρηπές σποραδικές για την Ελλάδα που μπορεί να εκμεταλλευτεί την συγκυρία και να γίνει ακόμη πιο επιθετική από εκείνους που λέγανε ότι η απειλή της Τουρκίας είναι η Ελλάδα. Για το πόσο ψεύτικη είναι η αλληλεγγύη της Ελλάδας, τις σκοπιμότητες, τις κρυφές σκοπιμότητες που μπορεί να έχει από πίσω. Μπορεί να επιστρέψουμε στη ρητορική περί μιας νύχτας ξαφνικά, ταϊφούν, νησιών, κυριαρχίας και ούτω καθεξής? Κοιτάξτε, επειδή σας είπα και νωρίτερα ότι ψάχνει εσωτερική ρεβάνς, εάν οι εκλογές πάνε πολύ πιο πίσω από ό,τι τις έχει προγραμματίσει, πολύ φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να λάβει σκληρά οικονομικά μέτρα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Μιλάμε για μείωση 2,5 μονάδων επί του ΑΕΠ εξαιτίας του σεισμού. Yeah. Άρα λοιπόν, όσο οι εκλογές αργούν αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι ο Ερντογάν θα οδηγηθεί σε σκληρές αποφάσεις όταν διευκολύνει στο εσωτερικό πεδίο. Yeah. Όμως αυτό που με ρωτάτε είναι πολύ ουσιαστικό. Αλλά δεν έχει μία απλή απάντηση, κύριε Παυλόπουλε. Yeah. Το μεγάλο ζήτημα είναι τι σχέση θέλει να έχει ο Ερντογάν με την Δύση την επόμενη ημέρα. Εάν θα αποφασίσει να αξιοποιήσει προς όφελος της Τουρκίας τη διεθνή αλληλεγγύη που έχει παρουσιάσει τις τελευταίες εβδομάδες. Και επειδή η Ελλάδα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Δύσης, η σχέση του με τη Δύση θα είναι βαρόμετρο για τη σχέση του με την Αθήνα. Ναι, κανείς δεν είναι βέβαιος. Θα μπορούσε ο Ερντογάν αύριο το πρωί να ξαναξεκινήσει το πιο τροπάριο. Όμως η εκτίμησή μου είναι
ότι δεν θα το κάνει σύντομα, διότι αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη διεθνού στήριξη. Και η Ελλάδα έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και συμβολικά και ουσιαστικά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Από την πρώτη στιγμή εμείς σταθήκαμε και ο Πρωθυπουργός και το πολιτικό σύστημα και οι κρατικοί μηχανισμοί της χώρας μας εστάλησαν εκεί όλοι για να δώσουν ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Εάν ο Ερντογάν ξεκινήσει το ίδιο τροπάριο, θα έχει αντιμετωπίσει δύο αυτή τη στιγμή αντιπάλους. Mm. Από τη μία εκδοχική γνώμη, η οποία έχει διαμορφώσει μια άλλη εικόνα για την Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα ο μπαμπούλας, τον οποίο ο Ερντογάν παρουσίαζε εντέχνως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Yeah. Ακυρώσαμε πλήρως, ακόμη και στα μάτια των πιο δύσπιστων, έτσι δεν είναι, το αφήγημα, τα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς. Όταν μάλιστα ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει την σύγκληση συνόδου κορυφής δωρητών προκειμένου να υποστηριχθεί η Τουρκία, δηλαδή στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι στα μάτια του μέσου Τουρκου πολίτη ο μπαμπούλας, η μεγάλη απειλή, η οποία επιβουλεύεται σενάρια για να υποτάξει, να προσβάλλει ό,τι άλλο θέλετε την Τουρκία. Mm-hmm. Και δεύτερος αντίπαλος είναι η διεθνής κοινότητα. Η επίσκεψη Μπλίνκεν έστειλε σαφή μηνύματα στην Άγκυρα, mm-hmm, ότι στην περιοχή δεν υπάρχει χώρος για νέες ταραχές και για νέους αναθεωρητικούς ελιγμούς. Ως εκ τούτου, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει πιο πολλά εμπόδια μπροστά του για να υλοποιήσει οποιοδήποτε αρνητικό σχεδιασμό σε βάρος των γειτόνων του. Mm-hmm. Και πρέπει να τα βρει με τη Δύση. Όταν λέμε τη Δύση, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, η Ευρώπη, η Αμερική. Είναι και το Ισραήλ. Mm-hmm. Είναι και άλλες χώρες στην περιοχή με τις οποίες ο Ερντογάν είχε πρόβλημα, όμως τώρα επιδεικνύουν μια διάθεση αλληλεγγύης. Άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος απέναντι σε αυτή την τραγωδία την οποία ζουν εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες στην Ανατολία σήμερα. Σε επίπεδο Μόσχας, δεν είδαμε κάποια θεαματική επίσκεψη στην Τουρκία προκειμένου να εκφραστεί η αλληλεγγύη, η υποστήριξη της Ρωσίας στον καλό φίλο Ερντογάν. Έτσι δεν είναι, κύριε Χατζηβασιλείου? Είναι αλήθεια ότι ενδεχομένως κάποιοι περιμέναν άλλες εικόνες να δουν. Θέλω να πω, ο Λαυρόφ δεν πήγε στις πληγήσεις περιοχές της Τουρκίας. Πολύ σωστά. Έτσι. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι η ανοικοδόμηση της Τουρκίας σήμερα θα επηρεάσει εν πολλής και τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της. Mm-hmm. Η Τουρκία λοιπόν θα αποφασίσει να αποταθεί στη Δύση για βοήθεια, αλλά και να δεχθεί τις νόρμες που επιβάλλει το να είσαι ένα κράτος στο δυτικό άρμα, ή θα στραφεί ανατολικότερα στο Κρεμλίνο, στο Πεκίνο. Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν και άλλα σενάρια που ακούγονται, χαμηλότερης βέβαια προτεραιότητας, αλλά κυκλοφορούν και αυτά. Άρα λοιπόν η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα δείξει κατά πόσο έχει μια γεωπολιτική οξυδέρκεια να επιλέξει προς τα πού θέλει να κατευθυνθεί και κατά πόσο θα αξιοποιήσει τη διεθνή αλληλεγγύη που έχει δημιουργηθεί προς όφελός της. Μένει να φανεί το επόμενο διάστημα. Κύριε Σέρμπο, τι λέτε? Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε λίγο από το πού βρίσκεται σήμερα η Τουρκία. Του είχα γράψει πριν από δύο εβδομάδες ότι ο παράγοντας οικονομία και των μέτρων που θα απαιτηθούν την επομένη των εκλογών θα λειτουργήσει ανασταλτικά ώστε οι εκλογές να πάνε πίσω. Εκτός ανδεχομένως πηγαίνουν πολύ λίγο πίσω, δηλαδή μέχρι τις 18 Ιουνίου. Και νομίζω αυτό επιβεβαιώνεται μέχρι τώρα και από τις τελευταίες πληροφορίες που μας έρχονται από την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία πολιτεία από τον Ερντογάν να πάρει, όχι μέτρα. Εδώ πηγαίνει, αν θέλετε, με παροχές. Ένα το κρατούμε. Άρα να δούμε και τι ορίζοντα έχουμε. Έτσι, οι εκλογές δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην Τουρκία. Θα τη μελετούμε συστηματικά. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς επειδή θα απαιτηθούν πολλά κεφάλαια, στο μέγεθος αυτό μόνο η Δύση μπορεί να τα προσφέρει, ούτε οι χώρες του κόλπου, ούτε ασφαλώς η Ρωσία, ούτε και η Κίνα. Άρα, αν εκεί ανοίξει ένα παράθυρο, αν θέλετε, επαναπροσέγγισης Δύσης Τουρκίας, γιατί αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και εκεί κουμπώνει και η μικρή εικόνα των ελληνοτουρκικών, αντιλαμβάνεστε, κύριε Παυλόπουλε, εκεί θα αφαιρεθούν βαθμοί αυτονομίας, βαθμοί ελευθερίας, συγγνώμη, στην αυτονομία που θέλει να απολαμβάνει η Τουρκία. Έστω και αν είναι στο πλαίσιο μιας αναδίπλωσης. Έτσι, αυτό που λέμε μια τακτική αναδίπλωση, διότι το έχουμε ζητήσει πολλές φορές τι σημαίνει τουρκικός αναθεωρητισμός τα τελευταία χρόνια. Αυτό ασφαλώς θα επηρεάσει και τα ελληνοτουρκικά. Το κλίμα είναι ασφαλώς
πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικό. Και νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν τα έχει πάει καλά ούτε προ σεισμού στο να πείσει τον Μέσο Τούρκο ότι είναι μεγάλη απειλή η Ελλάδα. Αλλά υπήρχε ένα κίνδυνο. Τώρα αντιλαμβάνεστε, γκρεμίστηκε τελείω. Απλώ το συνέστημα, και ξέρετε. Και τα μέσα ενημέρωση κάθε μέρα. Ασφαλώ. Σπρώχνει ένα αφήγημα συσπήρωση γύρω από τη σημαία. Για των πυράβλων, για πόσο θα πάει ο Ταϊφούν, που θα φτάσει, αλεκτροσευθεί από εκεί, με του κακού Έλληνε, με τα νησιά, με την αμφισβήτηση. Ένα κλίμα προσπαθούσαν να το δημιουργήσουν και μάλιστα με πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό ξαφνικά χάθηκε. Και φαίνεται ότι χάθηκε και στο πεδίο, θα μας πει ο κύριος Ιατρίδης, τι σημαίνει το ότι έχουμε σχεδόν μηδενισμό των παραβιάσεων. Έχουμε μια άλλη κατάσταση πια. Το πόσο θα διαρκέσει, πόσο ειλικρινής είναι η πρόθεση, από τι θα εξαρτηθεί. Από τι θα εξαρτηθεί, εάν και κατά πόσο. Προφανώς επαναλαμβάνω, όταν είναι έτοιμη η Τουρκία, εγώ δεν βλέπω ορίζοντα μέχρι τις εκλογές τουρκικές, ειδικά αν μιλάμε σε δύο-τρεις μήνες να γίνουν πέρα από συμβολικές κάποιες ουσιαστικές κινήσεις. Ότι την επόμενη φορά, προσέξτε, είπαμε τη μικρή εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ένα γεωπολιτικό γεγονός τεράστιας εμβέλειας που μετακινεί τεκτονικές πλάκες, το λέω μεταφορικά. Εδώ η Ελλάδα έχει παίξει πολύ σωστά όλα τα χαρτιά σε αντίθεση με την Τουρκία. Άρα έχει μια Ελλάδα. Ούτως ή άλλως βγαίνει αναβαθμισμένη, αλλά το κυριότερο με μεγαλύτερο βαθμό, αν θέλετε, αυτοπεποίθησης στον πυρήνα του τι θέλουμε. Και τι θέλουμε εμείς, το έχει περιγράψει και ο Πρωθυπουργός, αν θέλετε, στον Ταβός. Εμείς είμαστε έτοιμοι όταν το αποφασίσει η Τουρκία, αν θέλετε, να μιλήσουμε για τη διαφορά που έχουμε όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Λοιπόν, οπότε, προτού όμως φτάσουμε εκεί, θα απαιτηθεί μια σειρά καλών κινήσεων από την Τουρκία. Δηλαδή, υπάρχουν δύο τύπου διαλόγου, κύριε Παυλόπουλο. Να κάνουμε ένα διάλογο για το διάλογο, που θα πει κάποιος, εντάξει, καλύτερο είναι έστω και αυτό, από το να ανταλλάσσουμε απειλές με Ταϊφούν και θα έρθει νύχτα κλπ. Και υπάρχει ένας διάλογος με σκοπό, με μια συγκεκριμένη ατζέντα και μεθοδολογία, να καταλήξεις κάπου. Ναι. Ή τουλάχιστον να φτάσεις κάπου. Άρα, στο πλαίσιο αυτό, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορείς να έχεις πολλές ελπίδες πέρα από διάλογο για το διάλογο, αν παραμένουν ανοιχτά κάποια ζητήματα εκ μέρους Τουρκίας. Δηλαδή, το θέμα, για παράδειγμα, που έθεσε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αυτό χρόνια. Το φοβάται πολύ η ελληνική πλευρά. Όταν λέω το φοβάται εντός εισαγωγικών, το υπολογίζει, το μετράει πολύ η ελληνική πλευρά, με την έννοια ότι εκτιμούν ή αξιολογούν αν αυτές οι καλές προθέσεις που διατυπώνονται από τουρκικής πλευράς είναι προσχηματικές μέχρι να φτάσουν σε ένα τραπέζι στο οποίο θα επιχειρήσουν να βάλουν τα ζητήματα που έχουν στην ατζέντα τους. Εμείς προφανώς θα πούμε όχι και θα προσπαθήσουν να μας χρεώσουν το ναυάγιο πλοίο. Ναι, άρα δεν θα πάμε και πάλι, επαναλαμβάνω, μακριά. Όμως έχουμε κάποια τελείως διαφορετικά δεδομένα, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο μεγαλύτερης εικόνας. Που αυτό είναι για την Ελλάδα πάρα πολύ σημαντικό, διότι της προσφέρει μια δικλίδα ασφαλείας απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Την ίδια στιγμή, προσέξτε, αν η Τουρκία αργότερα καταλάβει, όταν είναι, επαναλαμβάνω, έτοιμη, το συμφέρον της, θα δείτε, και εδώ ίσως είναι το μόνο παράθυρο που υπάρχει, αν έχει βούληση η Τουρκία να προχωρήσει. Και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βγάζω τελείως όλο το κομμάτι του τουρκικού αναθεωρητισμού εναντί της Ελλάδος. Ότι εξαιτίας των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντικό είναι γεωπολιτικά να μειωθεί η εξάρτηση από τους Ρώσικους, εκεί, επαναλαμβάνω, αν η Τουρκία αποκηρύξει, πάρει πίσω την επιθετικότητά της, μπορούμε να συνεννοηθούμε με βάση τι. Με βάση, αν θέλετε, το δίκαιο της θάλασσας και τη σχετική νομολογία. Αυτό θα είναι κάτι ωφέλιμο και για την Ελλάδα, γιατί εμείς θέλουμε λύσεις. Γιατί θέλουμε λύσεις? Προκειμένου να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θα είναι όμως ωφέλιμο και για την Τουρκία, αλλά όχι με τον τρόπο που το βγάζει, γιατί σας θυμίζω, και εκεί υπάρχει μια σύγκληση Αμερικανών και Τούρκων, ότι και η Τουρκία θέλει να εκμεταλλευτεί πόρους. Γιατί, κύριε Παυλόπουλε? Για να έχει μικρότερο βαθμό εξάρτησης από χώρες όπως η Ρωσία και το Ιράν. Λοιπόν, εκεί για μένα θα είναι ένα πρώτο crash test, εάν και κατά πόσο η Τουρκία, αν θέλετε, το εννοεί. Σας θυμίζω ότι η Λιβύη έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ, όπου κατηγορεί την Αίγυπτο για τη μονομερή οριοθέτηση που έγινε και ουσιαστικά τι λέει στην Αίγυπτο? Έλα να συζητήσουμε με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Και ενδεχομένως φωτογραφίζει και τη Χάγη. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, όσο κυλάει ο καιρός, όσο περνάει ο καιρός, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει μια πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα δεν περιλαμβάνει αυτή τη μορφή του δικαίου και όχι μια τουρκική εκδοχή δικαίου που λέγεται, αν θέλετε, γαλάζια πατρίδα. Τώρα, πόσο εφικτά είναι όλα αυτά, επαναλαμβάνω. Εμείς όμως είμαστε εδώ και στείλαμε και ένα
πολύ σημαντικό μήνυμα στον τουρκικό λαό και στη Δύση. Κάνουμε, αν θέλετε, και μια προβολή της ήπιας ισχύως μας. Και θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Σας θέτω ένα παράδειγμα. Τα ζητήματα των φυσικών καταστροφών, της πολιτικής προστασίας, μεταξύ άλλων και λόγω κλιματικής κρίσης κλπ. Είναι ζητήματα που ούτως ή άλλως θα μπορούσαν, ξέρετε, αυτόνομα να έχουμε κάποια από τα δείγματα συνεργατικά σε επίπεδο χαμηλής πολιτικής. Αλλά είναι νωρίς για να αξιολογήσουμε, αναλαμβάνω. Αν μπει ένα παράθυρο επαναπροσέγγισης μεταξύ Δύσης και Τουρκίας, εδώ σε αυτά τα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών που η Ελλάδα το έχει κλείσει. Αυτό είναι το μόνο θέμα για το οποίο μπορώ, αν θέλετε, εγώ να συζητήσω. Το πιο ουσιαστικό είναι, αν και κατά πόσο θα μιλάμε για μια τακτική αναδίπλωση, ή αν πραγματικά θα έχουμε, επαναλαμβάνω, μια αλλαγή παραδείγματος. Το σίγουρο είναι, δεν πιστεύω ότι με εξεκλογές, επειδή το αναφέρω, ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Ακόμα και αν θέλει σε κάποια φάση να αξιοποιήσει τον εθνικισμό, απλώς δεν θα θέλει, μην νομίζετε αυτό, να περάσει την εντύπωση ότι τώρα που μας βρήκατε μπόσικους θα μας ταπεινώσετε κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω, η Ελλάδα είναι πλήρως θωρακισμένη πλέον και πρέπει πάντα να έχει υπόψη την. Είμαι προετοιμασμένος για πολλαπλά σενάρια εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πάντα στη μεγάλη εικόνα που περιγράψαμε. Είμαστε προετοιμασμένοι. Και κάπου στο τέλος της μέρας να ξεφύγουμε και από αυτήν την αντίληψη, την κουλτούρα, αν θέλετε, του αυτοϊτημένου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι χειροπιαστοί πλέον για τον τόπο μας, που μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερο αποτελεσματικά και εκεί να έχουμε και τις συνέργειες της Δύσης, αν η Τουρκία θέλει να συνοηθεί. Αν δεν συνοηθεί, θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Κύριε Πρέσβη, θεωρώ ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια... Είμαστε έτοιμοι. Ότι είμαστε έτοιμοι και προετοιμαζόμαστε, ναι. Οι ισχύς που αποκτούμε, το πλεονέκτημα μας στην περιοχή, είναι τέτοιο ώστε να μπορεί ο κόσμος να αισθάνεται απολύτως ασφαλής, ότι θα το σκεφτεί όχι μόνο 2, 3 και 5 και 10 φορές ο Ερντογάν, ιδιαίτερα μετά την καταστροφή και τη στάση που επέδειξε η Ελλάδα, με τη δημόσια διπλωματία της, να μας πειράξει, να μας απειλήσει. Ούτε πριν από τους σεισμούς μπόρεσε να το κάνει, ούτε πολύ περισσότερο και μετά τους σεισμούς, που έχει τρομερά προβλήματα ο Ερντογάν. Επομένως, η Ελλάδα συνεχίζει την πολιτική και την τακτική που ακολουθούσε και πριν τους σεισμούς, δηλαδή και διπλωματικά και αμυντικά να εξοπλίζεται, να οχυρώνεται. Mm-hmm. Και αυτό είναι το θετικό και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή και από πλευρά συμπεριφοράς της Αμερικής αλλά και της Δύσης. Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια τακτική αναδίπλωση, κατά τη δική μου άποψη, από πλευράς Τουρκίας. Στρατηγική αναδίπλωση εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε, διότι η πολιτική της Τουρκίας, η εξωτερική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει. Άλλωστε, το βαθύ κράτος δεν θα το επιτρέψει. Γι' αυτό αυτή την περίοδο, και όσο θα κρατήσουν οι ενέργειες οι μετασεισμικές στην Τουρκία, επειδή θα έχει προβλήματα ο Ερντογάν, η Ελλάδα θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί και το εκμεταλλεύεται. Και αυτό φαίνεται από την πολιτική που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια. Και τι εννοώ, κύριε Παυλόπουλε. Μέχρι τώρα η Ελλάδα ακολουθούσε μια πολιτική γκρίνιας απέναντι στην Αμερική, ειδικά όταν γινόταν συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους. Γιατί η Τουρκία κάνει αυτό, γιατί η Τουρκία κάνει το άλλο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια αλλάξαμε. Και η πολιτική της Ελλάδος δεν είναι να γκρινιάζει. Βεβαίως θέτει τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, αλλά προσπαθεί και το πετυχαίνει να αναδείξει πλέον την αναγκαιότητα της Ελλάδος για τη Δύση και τη χρησιμότητα. Και αυτό το πετύχαμε. Και βλέπετε πλέον ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή ποντάρει στην Ελλάδα, επενδύει στην Ελλάδα. Και όταν βγαίνει ο κύριος Πράις, ο εκπρόσωπος τύπου του State Department, και εκθιάζει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδος σε μια περιοχή από τη Μαύρη Θάλασσα, Βαλκάνια, μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, αυτό έγινε για πρώτη φορά. Αυτό δεν το λέει για την Τουρκία. Και όσο πιο αναξιόπιστη γίνεται η Τουρκία, τόσο πιο πολύ αναβαθμίζεται ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδος. Ναι. Και θα σας πω το εξής. Ο Ερντογάν βρίσκεται πραγματικά σε μια κατάσταση, επιτρέψτε να το πω, στα όρια της απόγνωσης. Έχει τεράστια προβλήματα. Η κρατική βοήθεια δεν έχει φτάσει σε όλα τα μέρη και σε όλο τον κόσμο. Άρα, προϊόντος του χρόνου, το κύμα οργής και αγανάκτησης αυξάνεται και μάλιστα σε μια προεκλογική περίοδο και για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Άρα, όταν θα δει, όπως είπατε προηγουμένως, ότι δεν του βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις ή οι εκλογές, ναι, εγώ εκτιμώ ότι θα επιστρέψει δρυμύτερος στην πρόσεισμού. Πώς θα το κάνει, κύριε Πτάγια. Μας έχει συνηθίσει. Και τι θα του προσφέρει με όρους εκλογικής συμπεριφοράς, δηλαδή, προκειμένου, αν θα κερδίσει προκειμένου να συσπυρώσει, μην ξεχνάτε, ελέγχει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είδε αυτή τη στιγμή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προπαγανδίζουν υπέρ του Ερντογάν. Τα ίδια μέσα ενημέρωσης που το τελευταίο διάστημα καταθέτουν την ευγνωμοσύνη του τουρκικού λαού για την στάση της Ελλάδας, ή ο τουρκικός λαός που είδε εμπράκτως την Ελλάδα να είναι
ο καλύτερος φίλος, ο καλύτερος γείτονας είναι στην Τουρκία. Ξαφνικά θα γυρίσουν το τροπάρι και θα ξαναπούν ότι μας απειλεί η Ελλάδα, να έχουμε τον Ταϊφούν, τα νησιά θα το τοκοποιούν και, για να μας απειλήσουν. Και αυτό θα περάσει έτσι. Κοιτάξτε, έχει τον μπορεί τρόπο να το περάσει. Μπορεί να είναι πανίσχυρος, μπορεί να έχει την πακέτα, μπορεί να αποφασίζει ακόμη και για την τιμή του κουλουριού. Όμως υπάρχει μια κοινωνία από κάτω τεράστια, η οποία έχει βιώσει μια καταστροφή και έχει βιώσει και όλο αυτό το οποίο έχει επιδείξει η Ελλάδα. Θα το ξαναγοράσει αυτό το αφήγημα. Η καταστροφή είναι σε ένα κομμάτι, το 20% στην περιοχή του Γκαζιαντέπ, αν θέλετε, το Καχραμάν Μαράς, που έχει ένα πληθυσμό περίπου 13-14 εκατομμύρια. Το 20% του πληθυσμού της Τουρκίας. Εκεί, μην ξεχνάτε, ότι ήταν το προπύργιο του κόμματος του ΑΚΕΠ του Ερντογάν. Κάποιοι από αυτούς σαφώς είναι δυσαρεστημένοι. Κάποιοι όμως είναι τόσο στενά συνδεδεμένοι και υποστηρικτές του Ερντογάν, που εκτιμώ ότι στις εκλογές θα ψηφίσουν τον Ερντογάν. Έχει τον τρόπο να τα περάσει. Ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει. Άλλωστε το έχει πει και ο ίδιος, ότι η πολιτική δεν είναι συνεχώς η ίδια. Ανάλογα με τις καταστάσεις αλλάζουν. Άρα, ποιο είναι ο στόχος του Ερντογάν? Πρέπει να κερδίσει τις εκλογές. Και εγώ εκτιμώ ότι θα κάνει εκλογές για να τις κερδίσει το αργότερο μέχρι 18 Ιουνίου. Διότι όσο το τραβάει περισσότερο, τόσο το χειμωργεί αυξάνει. Και επίσης έχει και το άλλο πρόβλημα, κύριε Παυλόπουλε. Τα αεροσκάφη τα μεταφορικά του Ερντογάν από τις 6 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα έχουν εκτελέσει 12.000 ώρες πτήσης. Υπάρχει τρομερή κούραση και ταλαιπωρία στο προσωπικό, το υπτάμενο προσωπικό και το τεχνικό, με αποτέλεσμα να έχει προκηρύξει διαγωνισμό για 40 πιλότους με πτυχίο πολιτικής αεροπορίας και εμπειρίας στα πολιτικά και μεταφορικά αεροσκάφη για να τους ξεκουράσει. Επίσης, ενώ τον Ιανουάριο είχαμε 978 παραβιάσεις, από τις 6 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, με μαχητικά αεροσκάφη, δεν έχουμε καμία. Είχαμε 21 υπερπτήσεις, δεν έχουμε καμία. Είχαμε όμως 50 παραβιάσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μάλιστα. Τι βλέπουμε? Ότι η τακτική του, ναι μεν έχει αναδιπλωθεί, αλλά στρατηγικά συνεχίζει να παραβιάζει, αν θέλετε, έστω με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Έχει προβλήματα. Τα προγράμματα, τα αμυντικά, ναι, έχουν πάει στην άκρη. Οι επιχειρήσεις τις οποίες χρηματοδοτούσε στη Συρία, στο Ιράκ και στη Λιβύη, και αυτές έχουν παγώσει. Έχει ανάγκη από χρήμα. Πού θα το βρει, όπως πολύ σωστά ελέγχθη και από τον κύριο Χατζηβασίλειο και από τον κύριο Σέρβο? Ναι, στη Δύση. Η Δύση πρέπει να χρηματοδοτήσει. Η Ελλάδα σαφώς και καλώς έκανε, ανέλαβε πρωτοβουλία να χρηματοδοτηθεί, διότι μην ξεχνάμε ότι εκεί θα υπάρξουν κύματα, αν δεν χρηματοδοτηθεί, κύματα προσφύγων. Πού θα έλθουν αυτά? Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η Ελλάδα πρέπει, άρα πρέπει να τους συγκρατήσει εκεί. Μπορεί να ζητήσει, ή η Δύση μπορεί να επιβάλλει όρους για όλη αυτή την χρηματοδότηση στον κύριο Ερντογάν, κύριε Χατζηβασιλείου. Θέλω να πω, και οι τρεις περιγράφεται ότι η μοναδική χρήσιμη και μεγάλη βοήθεια που μπορεί να λάβει ο Ερντογάν προέρχεται μόνο από τη Δύση. Είναι η ευκαιρία αυτή η Δύση να πει στον Ερντογάν ότι θα σε στηρίξουμε, θα σου προσφέρουμε και το πολιτικό κεφάλαιο που χρειάζεσαι ώστε να πας στις εκλογές με πακτολό εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων και να πεις ότι βρήκα τα λεφτά, ξαναχτίζουμε τα κατεστραμμένα και εγώ είμαι ο πρόεδρός σας και ο ηγέτης σας, δεν υπάρχει και αντίπαλος από την αντιπολίτευση, αλλά να του βάλουν και τον όρο που λέει ότι δεν μπορείς πια να απειλείς μια ολόκληρη περιοχή, δεν μπορείς να φέρεσαι σαν πειρατής. Δεν είναι τόσο εύκολη αυτή η υπόθεση, όμως κρατώ την πολύ σημαντική λέξη που είπατε. Ευκαιρία. Πράγματι, αυτό θα μπορούσε να είναι για τη Δύση μια ευκαιρία να επαναφέρει την Τουρκία πίσω στις ράγες, ούτως ώστε και εκείνη να καταλάβει ότι δεν μπορεί να έχει στήριξη από τη Δύση αλακάρτ. Εάν αποφασίσει να αποδεχθεί βοήθεια από το δυτικό παράγον, το οποίο έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει σήμερα, θα πρέπει να εφαρμόζει τους κανόνες. Δεν μπορεί η Τουρκία να παραβλέψει το διεθνές δίκαιο, δεν μπορεί η Τουρκία να συνεχίσει να κάνει αυτό που λέμε περιφερειακά νταϊλίκια. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή να γίνει μια επαναπροσέγγιση Τουρκίας και Δύσης, να μπει σε μια πιο σωστή βάση, θα σας έλεγα. Δεν είναι, ξαναλέω, εύκολο, αλλά το γενικότερο πλαίσιο θα μπορούσε να επιτρέψει μια τέτοια επανατοποθέτηση. Μήπως και η Τουρκία καταλάβει ότι ο φυσικός γεωπολιτικός της χώρος είναι προς τα εδώ. Γιατί μέχρι πολύ πρόσφατα, θυμίζω, ο Ερντογάν και ο Τσαβούσολου και ο Ακάρ και ο Μερτσελίκ και ο Μπακτσελί έβριζαν τις ΗΠΑ, κύριε Σέρμπο, ότι κρύβονται πίσω από πραξικοπήματα στην Τουρκία.
ότι κάνουν τα χατήρια της Ελλάδας, ότι απειλούν τη σταθερότητα στην Άγκυρα, έστεφαν τα κανόνια τους εναντίον των γαλλικών πλοίων. Ήταν μια βεντάλια απειλητικής ρητορικής και κινήσεων που αφορούσε πάρα πολλούς, δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, θα ξαναπώ, είναι ευκαιρία και για τη Δύση να ξαναδιαπραγματευτεί τη θέση της Τουρκίας στο χάρτη, κύριε Σέρμπο. Να πω λίγο μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Όταν μιλάω για παράθυρο ευκαιρίας επαναπροσέγγισης, καταρχήν είμαι βέβαιος ότι η Δύση θα το σηκώσει στο χαρτί. Δηλαδή, εφόσον υπάρξει αίτημα από την Τουρκία, θα πει εδώ είναι, αν θέλετε, η ευκαιρία. Και επαναλαμβάνω, είναι πολλά τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα. Σας θυμίζω, έρχεται μια σύνοδος κορυφής συμμαχίας τον Ιούλιο. Έτσι, που θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για Σουηδία-Φιλανδία. Άρα, εκεί έχουμε δύο κατηγορίες από μέτρα, κύριε Παυλόπουλο. Ένα μέτρο που θα αφορά τα οικονομικά. Όταν παίρνεις πολλά κεφάλαια, αντιλαμβάνεστε, θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Αυτά όλα ο λογαριασμός θα έρθει μετά τις εκλογές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ασφαλώς, ακόμα και σε μια. Προσέξτε, η Τουρκία θέλει αλακάρτ συμπλεύσεις με τη Δύση. Και η Δύση το θέλει, αλλά όχι με την Τουρκία να εκβιάζει κάθε φορά για περισσότερα ανταλλάγματα και περισσότερη αυτονομία δράση. Και σίγουρα έχει βγει τελείως από το χάρτη τα ελληνοτουρκικά. Διότι για τη Δύση πλέον η Ελλάδα είναι μια αναβαθμισμένη χώρα που ξαναμπαίνει σε ένα παιχνίδι, ξαναμπαίνει σε ένα χάρτη γεωπολιτικών συντεταγμένων τελείως διαφορετικό από όσα λέγαμε πριν από μερικά χρόνια. Άρα αυτό έχει κλείσει και συνεχώς θα ενισχύεται αυτό το αποτύπωμα. Εκεί όμως. Έχουν ανάγκη και αυτές οι δύο πλευρές, ξέρετε, λίγο να ξανασυστηθούν σε επίπεδο αξιοπιστίας. Μάλιστα. Γιατί η Τουρκία την έχασε τελείως την αξιοπιστία. Μάλιστα. Εκεί αυτό θα επηρεάσει προς μια κατεύθυνση τα ελληνοτουρκικά, αλλά νομίζω κανείς στη Δύση δεν είναι τόσο αφελής να μην περιμένει την επόμενη μέρα μετά τις τουρκικές εκλογές. Όλα αυτά που περιγράφουμε για τον τουρκικό λαό και την επόμενη μέρα στην Τουρκία θα είναι αντικειμενικά δύσκολη. Θα τα καταφέρει ο Ερντογάν. Αν όχι, ποιος θα είναι κάποιος άλλος. Περιμένουμε την αντιπολίτευση. Υπάρχουν περίπτωση ακόμα και να συγκυβερνηθεί η Τουρκία από τις δύο αντίπαλες δυνάμεις, Κοσμίου και Ισλάμ. Καταρχάς, τα λεφτά που θα πάρει δεν θα τα δώσω χωρίς όρεις και προϋποθέσεις. Γιατί τώρα μιλάμε ότι η Τουρκία χρειάζεται για νοικοδόμηση πάνω από 100 δις. Αυτό λένε. Άρα αυτά θα δοθούν υπό τύπου, κατά δική μου εκτίμηση, μνημονίου. Άρα θα υπάρξουν όροι και προϋποθέσεις. Μην περιμένουμε κάποια αλλαγή πριν από τις εκλογές. Όλα αυτά θα γίνουν μετά τις εκλογές. Και θεωρώ είτε κερδίσει ο Ερντογάν, είτε όχι, τα δεδομένα θα αλλάξουν. Και θα αναγκαστεί η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο να ακολουθήσει τις οδηγίες, αν θέλετε, της Δύσης. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να περιμένουμε. Μέχρι τις εκλογές θεωρώ ότι τα πράγματα θα κυλήσουν έτσι ομαλά. Η Ελλάδα αυτό που έχει κάνει και το κάνει συνεχίζει να εξοπλίζεται και διπλωματικά και αμυντικά. Και όπως είπε πολύ σωστά και ο Υπουργός Άμυνας, ο δικός μας, ότι το 2028 θα υπογραφεί η συμφωνία μέχρι τέλος του 2023, άρα θα έχουν και τα πρώτα F-35. Άρα η Ελλάδα αναβαθμίζεται και η Τουρκία πλέον αισθάνεται μειονεκτικά και θα συνεχίσει να είναι μειονεκτική απέναντι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηβασιλείου, καλημέρα κύριε Σέρμπο. Καλά κούλουμα, καλημέρα. Καλά κούλουμα. Να είμαστε καλά, με υγεία.